Αυξημένα είναι τα μέτρα οδικής ασφάλειας της αστυνομίας σε αστικές και αγροτικές περιοχές, αλλά και στους αυτοκινητόδρομους για την περίοδο των εορτών. Η τροχέα θα βρίσκεται επιποδός μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2018. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή ημέρα, η τροχέα έχει λάβει όλα τα μέτρα για την ομαλή κυκλοφορία και εκτός απρόπτου, η επιστροφή των εκδρομέων θα γίνει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η ώρα είναι 5:30 το απόγευμα και βρισκόμαστε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Λευκοσία και όπως μπορείτε να διακρίνετε, η κίνηση είναι αυξημένη από τους εκδρομείς που έκαναν Χριστούγεννα εκτός πόλης. Πιστεύω ότι ο κόσμος, η αυξημένη κίνηση θα είναι μέχρι τις 9.30 απόψε. Οι έλεγχοι της αστυνομίας εστιάζονται σε τροχαίες παραβάσεις όπως ταχύτητα, κατανάλωση αλκοόλης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνος και για την χρήση του κινητού τηλεφώνου. Καταγγέλθησαν οδηγοί με 206 χιλιόμετρα και 167 αντί 50. Σήμερα είχαμε ακόμα μια αυξημένη ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο, 182 αντί 100. Το τελευταίο τετραήμερο η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 1.000 καταγγελίες. Για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης έχουμε καταγγείλει μέχρι σήμερα 179 άτομα παγκύπρια μέχρι σήμερα το πρωί. Θα συνεχιστούν και απόψε οι ελέγχοι οπωσδήποτε. Ο διευθυντής τροχέας απευθύνει έκκληση στους οδηγούς αλλά και στους χρήστες του οδικού δικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο μεταξύ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου νοσηλεύεται 67χρονος Βρετανός, μόνιμος κάτοικος Κύπρου, μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη όταν οδηγούσε, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.